πασαρέλα είναι το στοιχείο μου. Θα είμαι η πιο γρήγορη, γιατί είμαι μοντέλο. Πάμε, κορίτσια, να ζήσουμε λίγο αέρα zeros. Μόνο μην βάλετε zero για βαθμό, έτσι. Κανονίστε. Εσένα σε φοβάμαι πάρα πολύ. Πάμε, Βάντα! Α, πήρε το μίνι νηφικό. Γιατί έγινε αυτό τώρα? Τι θα ακούσεις? Αχ, Θεέ μου. Κάνε την πασαρέλα σου και ό,τι γίνει. Και όποιον πάρει ο χάρος. Αφού πήρες το λευκό, γιατί δεν πήρες και το βέλο? Κατερίνα, συγκρατήσου. Εντάξει, είναι το Millennium. Βάντα μου, κουκλίνα μου, είσαι πολύ μικρούλα και σίγουρα σε έχει μπερδέψει το θέμα, γιατί δεν το έχεις δει και δεν το έχεις ζήσει. Όμως στην ντουλάπα σου είχες πολλά στοιχεία Millennium και περίμενα πως είναι ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Δυστυχώς το φόρουμ αυτό και τα παπούτσια είναι εκτός θέματος και άλλης εποχής. Τουλάχιστον προσπάθησε. Πάμε άλλη μία. Να το γυρίσουμε το κλίμα. Μα, και θα κπινιές. Έσκασε με τον ηθικό, παιδιά, δεν το πιστεύω. Να μην βαριέστε, να έχετε κάτι να σχολιάσετε. Πάμε, μην δίνει σημασία εσύ. Βάντα, πώς ένιωσες πάνω στην πασαρέλα? Η πασαρέλα του Shopping Star ήταν η πρώτη μεγάλη μου πασαρέλα. Έχουν να ακολουθήσουν κι άλλες. Όπα. Για να δούμε τώρα πώς αξόδεψε το μοντέλο μας. Για το φόρεμα πλήρωσε 300 ευρώ και για τα πέδιλα 45,95. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 345 ευρώ και 95 λεπτά. Απλή πρόσθεση. Της έμειναν μόλις 4 ευρώ και 5 λεπτάκια.